Καλησπέρα παιδιά, τσεκτικνά ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα ελληνικό προϊόν που ήρθε από μια ελληνική εταιρεία από την Terracom Informatics. Είναι ένα προϊόν το οποίο κατασκευάζεται στην Ελλάδα, η εταιρεία έχει την έδρα της στα Ιωάννινα και διανέμεται στο Amazon και στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο είναι ένα Bluetooth tracker. Ένα Bluetooth tracker λίγο διαφορετικό από τα άλλα, το οποίο συνοδεύεται από μια πάρα πολύ καλή εφαρμογή. Και όχι μόνο, έχει εξτρά λειτουργίες, τις οποίες αρκετά Bluetooth tracker δεν την έχουν. Αρκετό καιρό σκεφτόμουν εάν θα ήταν όντως πρακτικό κάτι τέτοιο για μένα και ήρθε η ώρα να δούμε αν όντως ισχύει αυτό ή όχι. Πάμε όμως να το ανοίξουμε. Τα παιδιά μου έστειλαν δύο συσκευές. Τη μία θα την κρατήσω εγώ, την άλλη θα την κάνω giveaway στο τέλος του βίντεο. Οπότε πάμε να δούμε πώς είναι μέσα. Έχει έρθει αυτός εδώ ο φάκελος όπως βλέπετε. Και μέσα στο φάκελο βλέπουμε τις δύο συσκευές. Τη μία θα την κρατήσω για να την δοκιμάσω και να τη δούμε και την άλλη θα την κληρώσω σε έναν από εσάς στο τέλος του βίντεο, μάλλον θα σας πω τη διαδικασία. Οπότε πάμε να ανοίξουμε να δούμε τη συγκεκριμένη συσκευή. Όλες οι οδηγίες είναι στα αγγλικά, μιας και είπαμε ότι πρόκειται για προϊόν το οποίο διανέμεται και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα και έχει αρκετά καλή και ισχυρή παρουσία στο εξωτερικό. Και πάμε να δούμε πού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη συσκευή. Μπορούμε να τη βάλουμε στα κλειδιά μας, στο κατοικίδιό μας, σε κάποιο αντικείμενο χρήσιμο και πολύτιμο όπως πάνω σε μια κάμερα, είτε στο αυτοκίνητό μας να το βάλουμε κάπου. Μπορούμε επίσης να το βάλουμε στο ποδήλατό μας ως μπρελόκ κάπως σκεφτείτε και τι γίνεται. Ας ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Καταρχήν συνδέεται με την ειδική εφαρμογή που έχουν βγάλει τα παιδιά για το κινητό, για iOS και για Android κινητά. Μέσα από το κινητό εσύ μπορείς να ενεργοποιήσεις, έχει ένα button το οποίο σε ειδοποιεί, χτυπάει ειδοποίηση σε αυτήν εδώ τη συσκευή που έχει ένα ηχιάκι και φωτισμό LED να σε ειδοποιήσει για να δεις που είναι τα κλειδιά σου, το πιο χρήσιμο από όλα για αρχή. Έπειτα, εσύ μπορείς, ας πούμε, για παράδειγμα, να το βάλεις και στο κατοικίδιό σου, αν το χάσεις, απομακρυνθεί πολύ, να σε ειδοποιήσει, ώστε αν απομακρυνθείς και πάει να σπάσει η σύνδεση του Bluetooth, να σε ειδοποιήσει ότι απομακρύνεσαι πάρα πολύ από το κινητό σου, από τα κλειδιά σου, ώστε να το βρεις. Επίσης, έχει ένα button επάνω, όπως βλέπετε, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει με ένα πάτημα ή με δύο πάτηματα, τα οποία τα χειρίζεσαι εσύ μέσα από το κινητό, τα ρυθμίζεις πώς θες να λειτουργήσουν. Μπορείς για παράδειγμα πατώντας τον button να σε ειδοποιήσει για το που έπεσε το κινητό σου, για παράδειγμα πατάς και αρχίζει και καλεί το κινητό σου, ώστε αν το ψάχνεις τελευταία στιγμή και θες να φύγεις και κάπου έχει πέσει πίσω από τα μαξιλάρια του καναπέ ή οπουδήποτε αλλού, σου λέει ξέρεις κάτι, ειδοποιεί και το βρίσκεις. Πολύ χρήσιμο και αυτό. Επίσης έχει μία εφαρμογή, μία λειτουργία η οποία μου αρέσει πάρα πολύ, μπορείς να ρυθμίσεις SOS button. Τι σημαίνει αυτό? Εάν εσύ διαλέξεις με μονό ή με διπλό πάτημα, είναι δική σου επιλογή, μπορεί να στείλει ένα distress message, ένα SOS message, είτε σε SMS στο κινητό που θα ρυθμίσεις εσύ, είτε στο email το οποίο θα ρυθμίσεις εσύ, ότι κάτι δεν πάει καλά. Για παράδειγμα, π.χ. κάτι δεν πάει καλά, σου την πέφτουν στο δρόμο, πάνε να σε κλέψουν ή οτιδήποτε, πατάς το κουμπί δύο φορές ή μία φορά όπως το έχεις ρυθμίσει εσύ και σου δείχνει τελευταία στιγμή, ειδοποιεί, στέλνει μήνυμα σε αυτόν που έχεις ρυθμίσει να στείλει μήνυμα ότι κάτι δεν πάει καλά, για τα παιδιά σας ίσως να είναι χρήσιμο αυτό, φαντάζομαι εσείς που ζείτε σε μεγάλες πόλεις, και βλέπεις στο χάρτη ακριβώς που έγινε το περιστατικό, π.χ. πάνω σας απαγάγουν, okay. Πατάτε διπλό κλικ και βρίσκει εκείνη τη στιγμή πάνω στο χάρτη που είστε ή όχι. Και είναι πολύ χρήσιμο, πέρα από μπλάκα, εάν πρόκειται για απαγωγή, σκεφτείτε ότι το παίρνετε μαζί σας και όλος δεν καταλαβαίνει τι είναι. Εσείς μπορείς με διπλό πάτημα να δώσεις το στίγμα σου οπουδήποτε στο χάρτη. Γιατί συνδέεται και σου δείχνει στο GPS του κινητού σου που ακριβώς βρίσκεται η συσκευή. Επίσης μια άλλη πολύ ωραία εφαρμογή που είδα είναι ότι αν εσύ το έχεις στο αυτοκίνητό σου και π.χ. το κλέψουνε ή στο πορτοφόλι σου ή στα κλειδιά σου και τα χάσεις, θα σου δείξει τελευταία στιγμή που στο χάρτη βρισκόταν πριν να σπάσει σύνδεση του Bluetooth. Εάν, καταρχήν το δηλώνεις ότι λείπει, εάν κάποιος άλλος χρήστης έχει την ίδια συσκευή και τύχει να περάσει από κοντά σε εμβέλεια Bluetooth από τη δική σου συσκευή,
ενεργοποιείται και σου στέλνει μήνυμα με το στίγμα του στο χάρτη που ακριβώς βρίσκεται. Σκεφτείτε ότι για παράδειγμα μπορούν να σας κλέψουν το αυτοκίνητο και το έχετε μέσα. Η μπαταρία του λειτουργεί για ένα χρόνο περίπου και αλλάζει. Το καλό είναι αυτό ότι μπορείς να την αλλάξεις. Σκεφτείτε εσείς το έχετε στο αυτοκίνητό σας και π.χ. σας το παίρνουν. Εάν κάποιος περάσει σε εμβέλεια Bluetooth από το αυτοκίνητό σας, μπορείτε να βρείτε το στίγμα του στο χάρτη είτε από το πορτοφόλι σας, αν καταφέρετε και το βάλετε μέσα στο πορτοφόλι σας και χωρέσει εκεί που είναι τα ψηλά, ίσως ή θα το δούμε το πάχος του πώς είναι. Τέλος πάντων, έχει αρκετές καλές χρήσεις και μια ακόμη μπορεί να λειτουργήσει και ως ξυπνητήρι, δηλαδή να το ρυθμίσετε και να σας ξυπνάει το πρωί αντί να έχετε το κινητό σας πάνω από το κεφάλι σας. Πάμε να δούμε με ένα μόρφωμα μαύρο, νομίζω υπάρχει και σε λευκό, αν δεν κάνω λάθος. Είναι αρκετά απλή συσκευή, compact, έχει μέσα δηλώσεις χρήσης, είναι αυτό, ναι, okay. Έχει, καταρχήν βλέπουμε το manual, το οποίο το χρειάζεστε προφανώς για να κατεβάσετε την εφαρμογή, για να κάνετε login, σας δείχνει πού μπορείτε να το βάλετε και πώς μπορείτε να το συνδέσετε. Επίσης σας δείχνει τι περιέχει μέσα, το LED, το button και πάει λέγοντας. Είναι αρκετά χρήσιμο, γενικά μην τα πατήσετε τα manual. Έχει την κεντρική μονάδα, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα, η οποία την ενεργοποίησα προφανώς, το βλέπετε. Spotify, έχει αρκετά δυνατό ηχιάκι. Έχει αυτό εδώ το μικρό κορδονάκι, το οποίο το περνάς εδώ και το βάζεις πάνω στο κινητό σου, πάνω στα κλειδιά σου, οπουδήποτε. Βασικά πάνω στο κινητό σου δεν έχει νόημα, αλλά μπορείς να το βάλεις πάνω στο οτιδήποτε θες. Μπορείς να δηλώσεις όσες συσκευές θέλεις στο λογαριασμό σου, δηλαδή δεν σε περιορίζει, οπότε μπορείς να έχεις 10 τέτοια. Είναι αρκετά λεπτό. Δεν το περίμενα ότι θα είναι τόσο λεπτό. Οπότε μπορεί να μπει σε πορτοφόλι. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να μπει σε πορτοφόλι για να χρησιμοποιηθεί. Πιστεύω ότι μια χαρά θα τέριαζε σε κάποιο πορτοφόλι η συγκεκριμένη συσκευή, ακόμα και ως μπρελοκάκι να κρέμεται από κάπου. Έχει επίσης αυτό εδώ, αυτή την πένα. Αυτή η πένα είναι για να ανοίξει και να αλλάξει την μπαταρία. Και πάμε να το δούμε, γιατί όχι. Να δούμε πώς ανοίγει. Και αν ανοίγει αρκετά εύκολα. Αυτό εδώ είναι, έχει μία CR2032, η οποία είναι απλή μπαταρία, μπορεί να βρεθεί παντού να την αγοράσετε. Απλό κύκλωμα, τα παιδιά έχουν κάνει τρομερή δουλειά από ό,τι βλέπω και στο hardware και στο software, από το οποίο θα το δούμε. Η μπαταρία αλλάζει εύκολα και κρατάει περίπου στον ένα χρόνο. Επίσης μέσα έχει ένα αυτοκόλλητο 3M, το οποίο όσοι σας είπα μπορείτε να το κολλήσετε ακόμα και στο πορτοφόλι σας για να μην το χάνετε, βάλε βγάλε, είτε στο αυτοκίνητό σας κάπου ώστε να μην φαίνεται μέσα στο ντουλαπάκι ή οπουδήποτε γουστάρετε. Δηλαδή μπορείς να το χρησιμοποιήσεις όπως θες, να το κολλήσεις, σου δίνει άλλη μια επιλογή, χρήσιμη είναι και αυτή αν θες να το κρεμάσεις. Η τιμή της τελευταία στιγμή που τσέκαρα ήταν γύρω στα 29 ευρώ. Θα μου πεις κάνει 29 ευρώ για τόσο μικρή συσκευή. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη συσκευή κάνει αρκετά πράγματα. Πολύ περισσότερα από άλλα Bluetooth tracker. Και το καλό είναι ότι όσοι περισσότεροι χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συσκευή, δημιουργείται ένα δίκτυο, ώστε εάν εσύ χάσεις αυτό που έχει συνδέσει πάνω εδώ πέρα, μπορείς να το βρεις πάρα πολύ εύκολα. Η εφαρμογή, όπως βλέπετε, λέγεται Spotify της εταιρείας για να τη συνδέσεις. Και πάμε να το ανοίξουμε, να δούμε μια πρώτη εικόνα. Οκ, προφανώς δίνουμε access, να επιτραπεί φυσικά. Είναι αρκετά καλοδουλεμένη η εφαρμογή, έχει αρκετές λειτουργίες, σας ξαναλέω. Από τα χρήσιμα τα οποία, πέρα από το ότι μπορείς να το βρεις απλά πατώντας enable Bluetooth φυσικά. Λοιπόν, εγώ κατάφερα να το συνδέσω αρκετά απλά. Προσπάθησα να το κάνω με το Facebook, αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορούσα να το συνδέσω με το Facebook, οπότε έκανα ένα γρήγορο λογαριασμό. Δεν είναι κάτι, είναι πάρα πολύ απλή η λειτουργία. Επίσης, για κάποιο λόγο τα χρώματα φαίνονται λίγο πιο ξεβαμμένα στην κάμερα, αλλά πέρα από αυτό. Πάμε, press the button to add new item. Ωραία, πάμε να το κάνουμε pair. Add device. Hold the Spotify device close to your phone. Okay. Το βρήκε αρκετά απλό. Name your device. Μπορείτε ανάλογα με τα πόσα έχετε, πόσες συσκευές έχετε,
να το ονομάσετε όπως θέλετε, κλειδιά σπιτιού, αυτοκίνητο, για να ξέρετε τι είναι τι. Spotify. Βασικά, να το βάλουμε, πώς το ονομάσω. Θα μπορούσα να το ονομάσω και με ένα όνομα, έτσι, για την πλάκα. Λοιπόν, να το ονομάσουμε Vago, γιατί όχι. Λοιπόν. Next. Change icon. Μπορείτε να δοκιμάσετε ανάλογα το τι θέλετε. Α, καλή φάση. Αν θα είναι το πορτοφόλι. Ωραίο. Art. Μια χαρά. Pet. Μπορείς να το βάλεις και στο κατοικίδιο σου, όπως σας είπα. Αυτό μου αρέσει πολύ, πάρα πολύ. Αυτή η εφαρμογή. Wallet, keys. Εγώ στα κλειδιά σκέφτομαι το βάλω. Ή στο πορτοφόλι, σε ένα από τα δύο κυρίως. Ας πούμε ότι είναι στα keys, ok. Μπορείς να το αλλάξεις, δεν είναι κάτι, και finish. Πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ γρήγορη η ρύθμισή του. Ok. Το κάνει connect, ο μικρός μας Βάγκος. Η αλήθεια είναι ότι έχω δει πάρα πολύ ωραία reviews, πάρα πολλά ωραία unboxing στο συγκεκριμένο. Και θα ήθελα να καταφέρω να το δω και σε συνθήκες έξω, εξωτερικές, οπότε λογικά μάλλον θα περάσουμε και σε δεύτερο μέρος δοκιμών, όμως πάμε λίγο να δούμε. Ωραία, πάμε να δούμε καταρχήν ότι μπορούμε να το βρούμε. Ωραία. Μπορούμε να το βρούμε και στο χάρτη φαντάζομαι τώρα, οπότε να μας εντοπίσει που είμαστε. Επίσης, άμα περάσετε από εδώ μπορείτε να πείτε ένα γεια. Λοιπόν, στο καινούριο μου σπίτι μπορούμε να το δούμε. Ωραία, τέλεια. Επίσης, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε από το φύλλο Βάγκο, να δούμε και οδηγίες, δηλαδή να δεις πόση απόσταση είσαι από το, μέσα από το Google Maps, σε πόση απόσταση είσαι από τη συσκευή, ώστε να μπορέσεις να την εντοπίσεις, το οποίο είναι αρκετά καλό αν είσαι μακριά. Εάν χάσεις το αυτοκίνητό σου για παράδειγμα, το παρκάρεις και δεν ξέρεις που είναι και τελευταία στιγμή να σου πει πως πας εκεί πέρα, καλό είναι να πας σε μέρη που δεν ξέρεις. Επίσης μπορείς να το βάλεις αθόρυβο. Ωραία. Separation alert activated, άμα απομακρυνθούμε πάρα πολύ. Επίσης μπορούμε να δούμε μισό λεπτάκι, έχει διάφορες επιλογές στις οποίες μπορείς, αν θέλεις να κάνεις separation alert, να μην σε ειδοποιεί, να σε ειδοποιήσει το κινητό, να σε ειδοποιήσει τη συσκευή, ώστε π.χ. να το έχεις το κινητό και αν φύγει το κινητό μακριά σου, σου ειδοποιεί εδώ πέρα ότι ξέρεις κάτι, το κινητό σου είναι μακριά. Εάν φύγει αυτό μακριά από το κινητό, να σε ειδοποιήσει το κινητό ότι αυτό εδώ πέρα είναι μακριά. Και στα δύο, το οποίο νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί όταν και τα δύο είναι μακριά, το οποίο είναι αρκετά χρήσιμο. Αν θες να ρυθμίσεις το SOS, πατάς εδώ πάνω και ρυθμίζεις σε ποια συσκευή θέλεις να στείλει SMS ή email, προκειμένου να δείξεις ότι δεν πάει καλά. Γενικά, η αλήθεια είναι ότι αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο, σας ξαναλέω, σε γονείς να το έχουν στο παιδί τους, να το δώσουν στο παιδί τους προφανώς, προκειμένου ώστε αν κάτι δεν πάει καλά ή αν κάτι συμβεί στον δρόμο, να με ένα κλικ ή με ένα διπλό κλικ, ανάλογα πώς το ρυθμίσεις εσύ, να σου λέει, να ειδοποιεί τουλάχιστον το γονέα για το τι γίνεται και σε ποιο σημείο είναι το παιδί. Αρκετά χρήσιμο και όχι μόνο. Είναι αρκετά ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν ότι θα ήταν ωραίο να το δοκιμάσω σε εξωτερικές συνθήκες. Η αλήθεια είναι ότι θα βαρεθείτε να με βλέπετε να γυρνάω πέρα εδώ. Τυπικά, όλες οι λειτουργίες μπορούν να περιγραφούν άνετα. Σκεφτόμουν να το δοκιμάσω σε καμία καφετέρια. Θα δούμε. Εάν δεν ακολουθήσουν πλάνα από εξωτερικούς χώρους, μάλλον δεν θα ήταν τόσο πρακτικό να το δείξω έξω και κυρίως λόγω χρόνου περισσότερο. Αλλά νομίζω ότι αξίζει η συγκεκριμένη συσκευή. Τώρα, σας είπα ότι το ένα θα το κρατήσω εγώ για δοκιμές και το άλλο θα σας το δώσω σε εσάς, γιατί τα παιδιά που μιλήσαμε μου λένε θα σου δώσω μάλλον ένα να το δώσεις. Για να πάρετε μέρος λοιπόν στο giveaway, και αυτό θέλω να το κάνουμε, να σας το χαρίσω, να εκ μέρους των παιδιών να το χαρείτε και νομίζω ότι θα το χαρείτε, θέλω να μου απαντήσετε, θα πάρουν μέρος όσοι γράψουν ένα σχόλιο από κάτω και μου πείτε πού θα το τοποθετούσατε, στα κλειδιά σας, στο κινητό σας ή οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να μην έχω.
Το μεταξύ ήρθε μήνυμα ότι βρέθηκε το Spotify, αλλά αν το δηλώσει αγνοούμενο ότι ξέρεις κάτι, το βρήκαμε. Δείτε τώρα πόσο γαμάτο είναι αυτό, έτσι. Τώρα, επαναλαμβάνω ότι εάν θέλετε να το κερδίσετε, γράψτε μου ένα σχόλιο από κάτω και πείτε μου ποια χρήση θα του κάνατε εσείς, πού θα το τοποθετούσατε. Σας έδωσα μερικές ιδέες. Εάν κάποιος έχει κάποια πιο πρωτότυπη ιδέα, ας την πει από κάτω στα σχόλια. Θα γίνει κλήρωση. Δεν θέλω διπλά τριπλά μηνύματα, ένα μήνυμα αρκεί. Θα γίνει κλήρωση, λογικά η κλήρωση θα γίνει στα μέσα του Οκτώβρη περίπου, θα ενημερωθείτε και στη σελίδα στο Facebook και εδώ πέρα. Θα κάνω μάλλον και βίντεο για αυτό για να το σας ενημερώσω, όπως κάνω πάντα. Θα σας το κληρώσω και θα το κερδίσει ένας. Οπότε, γράψτε μου από κάτω που θα το χρησιμοποιούσατε. Και αν θέλετε, κάντε ένα like, ένα subscribe. Βοηθάει το κανάλι, βοηθάει να γίνονται τέτοιες κινήσεις. Όπως έχετε προσέξει όλοι, πολλές φορές, όσο πιο γνωστό γίνεται το κανάλι, τόσο πιο πολλά πράγματα μπορώ να παρέχω και σε εσάς. Είτε πρόκειται για κωδικούς παιχνιδιών, είτε πρόκειται για συσκευές, είτε για 1002. Οπότε με τη δική σας βοήθεια είστε και εσείς κερδισμένοι, όχι μόνο το Check Tech Now. Και κάντε, αν σας αρέσει, και ένα like στη σελίδα στο Facebook για να ενημερώνεστε, ή στο Instagram, ώστε να παίρνετε πληροφορίες συνέχεια. Οπότε για μέσα Οκτωβρίου περίπου, ένας τυχερός, και όταν λέω μέσα, μετά τις 15 με 25 περίπου θα γίνει η κλήρωση, ανάλογα με το πότε θα βρω χρόνο να την κάνω. Οπότε ένας τυχερός θα το κερδίσει. 1000 ευχαριστώ στα παιδιά που με πιστεύτηκαν και που μου το έστειλαν. Είναι αρκετά χρήσιμη συσκευή και αρκετά βολική. Η τιμή της είναι ok για αυτό που προσφέρει. Μπορεί κάποιοι να τη βρείτε λίγο τσιμπημένη, αλλά τουλάχιστον η απώλεια και το ότι θα εξισορροπήσει κάτι πολύτιμότερο, νομίζω ότι είναι πολύ καλό value. Τσεκάρετε το, αξίζει. Όλα τα links στην περιγραφή για ό,τι χρειάζεται. Και μην ξεχνάτε, σχολιάκι για να μπορέσετε να πάρετε μέρος. Γεια σας παιδιά από μένα, να έχετε μια όμορφη μέρα.